Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Καλημέρα Ελλάδα. Καλημέρα. Καλημέρα. Και εμείς στο στόμα μου. Ευχαριστώ. Χρόνια, το ευχαριστώ. Δεν λέμε γιατί τίποτα. Θα το ξεχάσεις. Σήμερα είναι Πέμπτη, Τετάρτη, 4 Απριλίου του 2012 και εμείς εδώ για να σας κρατήσουμε στην τροφιά με την καθηγητή της πολιτικής επιστήμης, ο κύριος Κοτογιώρης. Τι κάνετε κύριε καθηγητά? Καλή σας μέρα. Ελπίζουμε να είναι ειρηνική η σημερινή. Γιατί την προηγούμενη εμφάνισή σας εδώ είχαμε σεισμό 7,2 βαθμών της κλίμακας. Και τσουνάμι μετά. Ειρηνικότατη ήταν. Ειρηνικότατη ήταν. Το ξέρω, ειρηνικότατη ήταν. Άμα ξανάρθει εδώ ο κύριος Παπακοσταντίνο, να μου γράψετε. Και κανείς άλλος μαζί μου, υποθέτω. Δεν το πιστεύω. Να, ο κύριος Γκότσης για παράδειγμα. Όχι, εννοώ πολιτικός. Ο συνάδελφός σας, βέβαια. Εννοώ πολιτικός. Λοιπόν, είχαμε συζήτηση για τα ταξίδια των εργαζομένων στη ΔΕΗ. Έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα για το θέμα αυτό. Και κύριε καθηγητά, κύριε Κοντογιώργη, μου έκανε εντύπωση που δεν κάνουν ταξίδια και οι καθηγητές. Και βέβαια σε καιρούς χαλεπούς αυτά τα ταξίδια δεν μπορούν, λέει ο κόσμος λέει, να αποτελούν συνδικαλιστική κατάκτηση για κάποιους, όταν για παράδειγμα κόβεται το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για όλους τους Έλληνες, κόβονται μια σειρά, δεν μπορεί να πει λέει, μια άλλη τάξη εργατική, ότι, έτσι, και ότι ο τρόπος με τον οποίο γινόντουσαν οι πληρωμές είναι απαράδεκτος και ευθύνες έχει το πρακτορείο, η Γενόπ και η διοίκηση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Κύριε Παπαδάκη, εδώ το συνδικαλιστικό ζήτημα που αναδεικνύεται μέσα από την υπόθεση αυτή δείχνει πώς είχε υφανθεί όλη η σχέση συνδικαλισμού που άλλα έπρεπε να εκπροσωπεί και άλλα έκανε και κομμάτων και προφανώς και των κυβερνήσεων και των διοικήσεων της ΔΕΗ. Αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου ενός ενδεικτικού ζητήματος, το οποίο όμως είναι γενικευμένο. Έτσι γινόταν. Θεωρούσαν ότι είναι δικός τους ο χώρος και είχαν δικαιώματα να τον λιμένονται κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο, νομοτύπος βεβαίως, γιατί όλα φτιάχνονται μέσω της νομοθεσίας και των αποφάσεων. Εάν υπήρχε δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα, θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να ασκηθούν διώξεις, όχι μόνο για αυτούς οι οποίοι, τα πρακτορία ή άλλα, γιατί αυτοί είναι οι παίχτες δεύτερης γραμμής. Θα έπρεπε να ασκηθεί δίωξη και εναντίον της ΔΕΗ, όπως σωστά είπε ο κύριος Ρακιτζής, και εναντίον των αρμοδίων υπουργών, διότι η πολιτική ηγεσία και το κράτος γενικότερα έχει ευθύνη να ελέγχει αυτά τα πράγματα. Εδώ όχι μόνο δεν τα έλεγχαν, αλλά μέσα από τους συσχετισμούς αυτούς και τις διαπλοκές δημιουργούσαν ειδικότερα συμφέροντα τα οποία τους απέτρεπαν και από το να λειτουργούν όπως έπρεπε να λειτουργούν για το συμφέρον των εργαζομένων. Με συγχωρείτε τώρα, μιλήσατε για ρουσφέτια, μιλήσατε για το ένα, μιλήσατε για το άλλο, μιλήσατε. Τον ακούσατε τον κύριο Πάγκαλο σε μια εκπομπή που θα βγει 17 Απριλίου στη γαλλική τηλεόραση? Όχι. Εγώ τον άκουσα. Να τον ακούσουμε. Είπε ότι είναι περίεργο ζώο. Και personne n'osait toucher dans le système grec. On vote pour un parti. Et en deuxième lieu, on choisit sur la liste du parti la personne qui va être élue avec une couleur de préférence. La couleur de préférence, ça se vend. Ah oui, comment ça se vend? Pas par tout le monde. Mais ça se vend par l'impôt au secteur public. C'est ça, par un poste de fonctionnaire. Et là, ça veut dire que concrètement, donc on met une croix de préférence devant le candidat. Ça, il est temps de l'abolir. Mais ça existe toujours, la croix de préférence. Oui. Moi, j'ai été élu 30 ans avec cette croix de préférence. Pourquoi? Parce que vous donniez des emplois? Non. Moi, je suis un animal bizarre. Je suis le contraire. Je n'ai jamais donné de préférence. Πώς σας φάνηκε, κύριε καθηγητά? Ο κύριος Πάγκαλος... Εκείνος δεν το κάνει, λέει. Ναι, σιγά. Ο κύριος Πάγκαλος περιγράφει το σύστημα. Αλλά πρέπει να πούμε ότι όταν εγκαθιδρύεται ένα σύστημα επί της κοινωνίας και όχι για την κοινωνία, υπάρχει κάποιος που το εγκαθιδρύει και εξαναγκάζει την κοινωνία, τα μέλη της κοινωνίας να πούν. Τους λέει δηλαδή, ή παίζεται με το σύστημα ή βγαίνετε από το σύστημα και πηγαίνετε στα βουνά, ξέρω εγώ, ή πηγαίνετε στο εξωτερικό, μεταναστεύετε. Λοιπόν, ο κύριος Πάγκαλος είχε επιχειρήσει να επιμερίσει τις ευθύνες μεταξύ των πολιτικών και των υπολείπων. Αυτό ως λογική είναι απαράδεκτη, διότι την έχουμε δει και σε πολλούς άλλους τομείς, όπου επιχειρείται να ενοχοποιηθεί η κοινωνία για να ελαφρυνθεί η ευθύνη της πολιτικής που κάνει αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, κάποτε πρέπει... Θέλω να δούμε τον Δήμαρχο Αθηνών, τον κύριο. Να πούμε τώρα στο θέμα το οποίο άνοιξε και που είναι, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, η πρόταση του Δημάρχου Αθηνών, του κυρίου Καμίνη, για τις μικρές ομάδες διαδηλωτών να καταλαμβάνουν μόνο το πεζοδρόμιο και όχι το οδόστρωμα,
και τα προβλεπόμενα, λέει ο κύριος Καμίνης, για προειδοποίηση από όλους τους υπόλοιπους να αναλαμβάνουν την ευθύνη της φύλαξης της διοργάνωσής τους. Αλλά βέβαια πώς μπορεί να το καταφέρεις αυτό όταν έχεις 50-100 χιλιάδες κόσμο και 10 χιλιάδες εκπαιδευμένοι αστυνομικοί δεν τα καταφέρνουν τη στοιχειώδους περιφρούρησης. Μα υπάρχει αυτή, κύριε Καμίνη, και σήμερα, αλλά παρισφρίουν μέσα όλα αυτά τα. Έχετε δίπλα σας τον κύριο Σοφιανό. Στο βαθμό λοιπόν που υπάρχουν, δεν τίθεται κανένα πρόβλημα για τους οργανωτές. Είπατε όμως ότι στο δικαστήριο θα κληθούν. Όπως προσπάθησα προηγουμένως να πω. Είπατε όμως στο δικαστήριο θα κληθούν για να λογοδοτήσουν εκείνοι οι διοργανωτές, οι οποίοι δεν ευθύνονται για τους γνωστούς άγνωστους και τους κουκουλοφόρους. Δεν είπα αυτό, κύριε Παπαδάκη. Τότε τι? Ακούστε, κύριε Παπαδάκη. Παρακαλώ, κύριε Καμίνη. Είναι αυτό το πράγμα. Θέλει μια νυφάλια συζήτηση. Παρακαλώ. Το πνεύμα αυτού του προπλάσματος νομοσχεδίου, το οποίο το εκπώνησαν έγκριτοι νομικοί και το οποίο, επαναλαμβάνω, δεν λέει τίποτα παραπάνω από ό,τι ισχύει σε κάθε πολιτισμένη χώρα του κόσμου. Αυτό αποσκοπεί ότι τα επόμενα χρόνια, τους επόμενους μήνες τουλάχιστον, που ξέρουμε πόσο θα δοκιμαστεί ο κόσμος και ότι θα βγει στους δρόμους να διαμαρτυρηθεί και από την πλευρά του καλά θα κάνει, πρέπει παράλληλα να λειτουργεί η πόλη. Δεν μπορεί να μην έχουμε αντλήσει κανένας τόσα χρόνια. Μη με διακόπτετε, σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν μπορεί να μην έχουμε αντλήσει τόσα χρόνια το συμπέρασμα ότι. Γιατί οι διαδηλώσεις δεν αρχίσαν μόνο με την οικονομική κρίση. Το ξέραμε ότι έκλεινε η πόλη 2 και 3 φορές το κέντρο της την ημέρα. Πρέπει λοιπόν παράλληλα να λειτουργήσει και η πόλη. Και οι άνθρωποι να διαμαρτυρηθούν και αυτό να γίνει. Και πρέπει να διαφυλάξουμε σε όλους τα δικαιώματά τους. Δεν διαφωνεί κανείς. Και στις μικρές επιχειρήσεις που έχουν πληγεί στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν απολυθεί. Προσέξτε, γιατί άρχισε η παρακμή του κέντρου η εμπορική. Δείτε τους αριθμούς. Γιατί μου λένε λόγω των διαδηλώσεων χρεοκοπούν οι επιχειρήσεις. Σας πληροφορώ ότι το κέντρο άρχισε να παρακμάζει εμπορικά και να κλείνουν επιχειρήσεις πολύ πριν από την οικονομική κρίση. Και αυτό γιατί? Γιατί έχουμε μια πόλη που δεν λειτουργεί με κανόνες. Πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε με κανόνες. Δικαιώματα και υποχρεώσεις για όλους. Άρα και οι διαδηλώσεις δεν είναι απεριόριστο δικαίωμα. Πρέπει να συνυπάρξει και με το δικαίωμα των ανθρώπων να κυκλοφορήσουν. Πάντως η αγανάκτηση των λαών δεν είναι θέμα. Θα μου επιτρέψετε μια. Και μετά θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους. Επειδή το θεώρησα όμως με τσίγκλισε αυτό που είπατε, νομίζω ότι η αγανάκτηση των λαών και το ιερό δικαίωμα της αντίδρασής τους δεν είναι θέμα πολιτισμού. Και νομίζω ότι οι πολιτισμένοι λαοί οφείλουν να αντιδρούν όταν πιστεύουν ότι καταστρατηγούνται τα δικαιώματά τους. Τα συνταγματικά καταχυρωμένα δικαιώματά τους. Όχι, επειδή συνδέσατε τον πολιτισμό με την αντίδραση των πολιτών. Και είπατε σε άλλες πολιτισμένες χώρες. Σε άλλες πολιτισμένες χώρες το επίπεδο της φτώχειας δεν είναι στα 5.000, ούτε έχουν υπογράψει 3 μνημόνια. Ουδής μπορεί να μιλήσει λόγου χάρη ότι οι Γάλλοι εργαζόμενοι ή οι Ισπανοί δεν διαμαρτύρονται και μάλιστα έντονα. Ωστόσο και η Μαδρίτη και το Παρίσι λειτουργούν ως πόλεις παράλληλα. Αυτό πρέπει να μάθουμε επιτέλους σε αυτή τη χώρα και σε αυτή τη πόλη. Ότι όλοι έχουν δικαιώματα. Και όχι μόνο οι οργανωμένες ομάδες. Υπάρχουν και απλοί άνθρωποι που πρέπει να κάνουν τις δουλειές τους. Υπάρχουν δημόσιες υπηρεσίες που πρέπει να λειτουργήσουν. Υπάρχει το εμπόριο που πρέπει να κινηθεί. Υπάρχουν εργαζόμενοι που δεν πρέπει να χάσουν τη δουλειά τους. Θέλει ο κύριος Κοντογιώργης κάτι να πει και θα επιστρέψω και στους δύο, και στον κύριο Σοφιανό και στον κύριο Καμίνη. Κάτι θέλετε να πείτε, κύριε καθηγητά? Θέλω να πω το εξής. Ότι ο κύριος Καμίνης, που είναι βεβαίως καθόλου ασυμπαθής και συνάδελφος, φοβάμαι ότι εμπλέκεται στην ίδια λογική ενός συστήματος το οποίο θεωρούσε ότι όταν δημιουργείται πρόβλημα από την απραξία ή την κακή λειτουργία του κράτους πρέπει να ψηφίσουμε ένα νόμο για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα. Νόμος υπάρχει και δεν χρειάζεται κανένας νόμος για να ρυθμίσει όλα αυτά τα οποία προβλέπει στο υποτιθέμενο νομοσχέδιο ο κύριος Καμίνης. Αυτό που θα χρειαζόταν θα ήταν να μην μεταθέτουμε το πρόβλημα στο νόμο. Αυτό που χρειάζεται είναι να κάνει το καθήκον του η Δημοτική Αρχή, το Υπουργείο Προστασίας του Καθεστώτος, που ήταν σωστά δημοσίας τάξεως, κρατικής τάξεως προηγουμένως, και βεβαίως οι συναρμόδιοι παράγοντες. Αυτή τη στιγμή είμαστε μάρτυρες μιας πραγματικότητας στην Αθήνα, που είναι πλήρης αποδόμηση
μη λειτουργία κανόνων που είναι θεσμοθετημένοι, καμία ανάληψη ευθύνης από τους αρμοδίους παράγοντες για την τριτοκοσμική εικόνα που επικρατεί και βεβαίως πλήρης ασυδοσία στο επίπεδο των καταστροφών και της ιδιοποίησης οποιοδήποτε δημοσίου δικαιώματος πολίτη. Αυτά δεν ρυθμίζονται με νόμο, αυτά ρυθμίζονται μέσα από τη λειτουργία των κρατικών αρχών συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου. Κύριε Καμίνη, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχετε δύο επιλογές. Αντί την υπεκφυγή του νόμου, ναι, να δηλώσετε είτε να εξαναγκάσετε τους αρμόδιους παράγοντες συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου να κάνει σωστά τη δουλειά του και να είναι παρόν εποφελία της κοινωνίας των Αθηναίων, είτε να παραιτηθείτε για να διασώσετε την προσωπική σας αξιοπρέπεια που την έχετε κατακτήσει με πολύ προσωπική προσπάθεια, καταγγέλλοντας αυτούς οι οποίοι σας εμποδίζουν να κάνετε τη δουλειά σας. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν μπορείτε να κάνετε αυτή την μετατόπιση ευθύνης σε έναν νόμο. Υπάρχει νόμος που προβλέπει και αρκούν υπουργικές αποφάσεις, δημοτικές αποφάσεις για να γίνουν τα υπόλοιπα. Να το καθήκον σας πρέπει να γίνει και όχι να μεταθέτουμε το πρόβλημα αλλού. Επειδή ήταν αιχμηρά τα όσο είπατε, κύριε Δήμαρχε. Παρακαλώ να απαντήσω. Βεβαίως θα απαντήσετε. Ναι, ναι. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα τον κύριο Κοντογιώργη για τα καλά του λόγια. Κατά τα λοιπά όμως θα διαφωνήσω. Ο νόμος ο οποίος υπάρχει, ξέρετε, αυτό δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Είναι το χουντικό νομοθετικό διάταγμα του 1971 για τις διαδηλώσεις. Γιατί το πολιτικό μας σύστημα δεν είχε το σθένος εδώ και 37 χρόνια να ψηφίσει το νόμο που προβλέπει το Σύνταγμα. Νόμο για την κατοχύρωση του δικαιώματος και για την παράλληλη άσκησή του με άλλα δικαιώματα. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο. Ο Δήμος προσπαθεί μέσα και σε αυτό τις δύσκολες συγκυρίες να κάνει τη δουλειά του. Το θλιβερό αυτό γεγονός που είδαμε, τι μας λέει προς το παρόν με τα στοιχεία που έχουμε. Πράγματι, το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός πήγε στην πλατεία του Συντάγματος και αυτοκτόνησε και συλληπούμε την οικογένειά του, είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι σύμπτωμα της οικονομικής κρίσης. Ο Δήμος προσπαθεί σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες να στηρίξει τους ανθρώπους. 8.000 πια γεύματα τη μέρα δίνει το Δημοτικό Βροχοκομείο. Δεν ταΐζει μόνο τα παιδιά. Προσέξτε, κύριε Παπαδάκη. Αυτά πρέπει να τα λέμε για να λέμε και μερικά καλά. Μην είμαστε μόνο μέσα στη μαυρίλα. 8.000 γεύματα, 5.000 στα παιδιά που φιλοξενεί και άλλα στα σχολεία και στις οικογένειές τους. Και αυτό με πάρα πολύ μεγάλη διακριτικότητα. Με υποχρεώνεται να πω ότι δεν θεωρώ ότι είναι καλό να γυρίσουμε στην εποχή των συσιτίων που εγώ πρόλαβα. Δεν ξέρω αν ηλικιακά είμαστε κοντά και τα προλάβατε κι εσείς. Το θεωρώ κατάδια. Μπράβο που το κάνετε, αλλά το θεωρώ κατάδια να γυρίσουμε στην εποχή των συσιτίων. Και κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε. Δεν άκουσα τίποτα για τους προβοκάτορες. Δεν άκουσα τίποτα για τους γνωστούς αγνώστους. Δεν άκουσα τίποτα για το μεταναστευτικό το οποίο τα αφήσαμε να θεριέψει και δεν έγινε τίποτα παρά το γεγονός και εσείς και η προκατοχή σας στα δημοτικά τους προγράμματα υποσχόντουσαν να θα το λύσουν μαζί με την κεντρική εξουσία. Μπορώ να μιλήσω, κύριε Παπαδάκη. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ακούστε κάτι. Το μεταναστευτικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα πιθανόν που αντιμετωπίζει η χώρα αυτή τη στιγμή μαζί με την οικονομική κρίση. Το μεταναστευτικό θα το λύσει πρώτα απ' όλα η πολιτεία, γιατί είναι εθνικό ζήτημα. Ένα μήνα πριν από τις εκλογές. Ένα μήνα πριν από τις εκλογές. Όχι. Έχει υπάρξει τρομακτική καθυστέρηση. Και αυτό αφορά τις κυβερνήσεις όλων των τελευταίων ετών. Όταν ήμουν εγώ συνήγορος του πολίτη, κύριε Παπαδάκη, αυτό που τους έλεγα είναι εξετάστε γρήγορα τις αιτήσεις ασύλου. Μην τις αφήνετε να συσσωρεύονται. Μην τους συσσωρεύετε τους ανθρώπους τι Πέτρου Ράλι και τώρα είναι εφοδιασμένοι όλοι με το χαρτάκι και περιμένουν σε 2-3 χρόνια να εξεταστεί η αίτηση ασύλου. Και μέχρι τότε δεν μπορεί να απελαθεί, κύριε Παπαδάκη. Προστεί λοιπόν η συλλήψη σκοπιμότητας για λόγους εντυπωσιασμού, όπου πως πολύ σωστά εσείς λέτε, όταν ο άλλος πάρει ένα χαρτί ότι έχει κάνει αίτηση για άσυλο, η υπόθεση αυτή μπορεί να κρατήσει και 1, 2 και 3 χρόνια. Θα τον πιάσουν το πρωί και θα τον αφήσουν το μεσημέρι, κύριε Καμίνη. Καθυστερήσαμε πάρα πολύ. Και πρέπει, κύριε Παπαδάκη, απευθύνω μία έκκληση και στους συναδέλφους μου, τους δημάρχους και στους περιφερειάρχες, στους πολίτες όλης της χώρας. Αυτό το μεγάλο ζήτημα πρέπει να το επομισθούμε. Εγώ, αν σας το είπα, όμως σας το είπα, γιατί δεν μπορούμε από τη μία να είμαστε αυστηροί με τις διαδηλώσεις, που εγώ συμφωνώ ότι πραγματικά σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούν
πρόβλημα στο εμπορικό κέντρο της Αθήνας. Αυτό το νομοσχέδιο δεν όμως, το λύνει, Γιώργο. Όμως, ξέρετε κάτι, κανένα νομοσχέδιο δεν μπορεί να το λύσει. Έτσι, αυτό. Μα σε αυτό δεν θα έχουμε κόσμο που θα κατεβαίνει στους δρόμους εάν δεν είχαμε κόσμο να πεινάει. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε στον άλλον ο οποίος του κόβεται το μισθό στη σύνταξη ότι θα πρέπει να πηγαίνεις και από το πεζοδρόμιο. Δεν λύνεται το πρόβλημα. Θα πρέπει να πούμε και το σαπούνι στο τέλος. Για καλούς τρόπους περιφοράς. Προσπάθησα να τα ξεκαθαρίσω αυτά τα πράγματα. Κανένα νομοσχέδιο δεν λύνει από μόνο του κανένα πρόβλημα. Έτσι. Αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποιους κανόνες με τους οποίους θα πορευόμαστε. Ναι. Αυτό έχει σημασία. Σε όλα τα θέματα, όχι μόνο μερός. Σε όλα. Κύριε Παπαδάκη, με συγχωρείτε. Κύριε Δήμαρχε, οι κανόνες λένε ότι δεν μπορεί να γίνεται διακίνηση ναρκωτικών μπροστά στην είσοδο της νομικής σχολής στη Μασσαλίας. Και δεν μπορεί επίσης να γίνεται ολόκληρη η πρώτη εικόνα της Αθήνας στην περιοχή αυτή κέντρο διακίνησης παραεμπορίου από οποιονδήποτε. Ναρκωτικών. Και ναρκωτικών και όλα. Οι κανόνες λοιπόν είναι που δεν εφαρμόζονται. Βλέπω, γιατί περνάω από εκεί πολύ συχνά, και διαπιστώνω λοιπόν ότι όταν είναι να περάσει αστυνομικός είτε της Δημοτικής Αρχής είτε του Υπουργείου, γυρνάει από την άλλη πλευρά, απομακρύνονται. Μάλιστα έχουν χαμηλώσει και τα φώτα προκειμένου να παρέχεται και η δυνατότητα να γίνονται όλα στα κρυφά. Τους κανόνες τους έχουμε, επιτρέψτε μου. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Τους έχουμε τους κανόνες και πιστεύω ότι αφού περπατάτε στην Αθήνα θα ξέρετε ότι αυτή η εικόνα είναι σε όλη την Αθήνα που υπάρχει. Θα πρέπει να πω ότι μαζί μας είναι. Πότε θα εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας? Μπορώ να σας απαντήσω. Παρακαλώ. Βεβαίως, και να δώσουμε το λόγο και στον κύριο Σοφιανό και να πω ότι μαζί μας είναι η κυρία Δρέτα, απαλλαγμένη πια. Έχει παραιτηθεί από το Υπουργείο, δεν είναι Γενική Γραμματέας, αλλά θα είσαι υποψήφια στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Τώρα μια άλλη υπόθεση ξεκινάει. Εάν πράγματι μπορείτε να υποσχεθείτε στον κόσμο καλύτερες μέρες. Όχι, προσπάθειες. Όχι, να υποσχεθώ καλύτερες μέρες. Αυτό θέλω να καταγγείλω τη δημαγωγία και το λαϊκισμό που παρακολουθώ τις τελευταίες μέρες. Ο κύριος Λιβαδάς. Μπορώ να απαντήσω σε αυτά που έλεγε. Υποψήφιος στην Αττική, σε αυτό που λέγαμε παλαιότερα στην Αττική. Στο υπόλοιπο Αττικής με τη Νέα Δημοκρατία, εκ Πασόκ, θα έχουμε τη δυνατότητα να μπείτε και εσείς στην κουβέντα. Βεβαίως, έχουμε αδικήσει τον κύριο Σοφιανό. Μισό λεπτό, κύριε Καμίνη, έχουμε αδικήσει. Πρέπει να απαντήσω με τέτοια ένα ερώτημα. Και αμέσως μετά κουβέντες, κύριε Παπαδάκη, προτείνω να το διαβάσουμε αυτό το πρόπλασμα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω δεν το έχει διαβάσει ουσιαστικά σχεδόν κανείς. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι, πρέπει να επιμείνουμε. Τα χρόνια που έρχονται είναι δύσκολα. Η πόλη πρέπει να λειτουργήσει με κάποιους κανόνες. Και σχετικά πρέπει σε όλα τα επίπεδα. Όταν μου λέει ο κύριος Κοντογιώργης για το θέμα των τοξικομανών στη Μασσαλία, στη νομική και στην εμπορική, την παλιά ανωτάτη εμπορική, και σε όλη την Αθήνα, στη Πατησίων. Και σε όλη την Αθήνα. Κυρίως εκεί είναι ένα ερώτημα που πρέπει να το απευθύνουμε πια στους συναδέρφους μας, κύριε Κοντογιώργη, ενώ στους καθηγητές και στους Πριτάνης. Τα πανεπιστήμια, μολονότι καταργήθηκε η διάταξη για το άσυλο, ακόμη είναι άσυλα παρανομίας, το ξέρουμε αυτό. Το Σαββατοκύριακο η νομική σχολή είναι ανοιχτή. Μπαίνουν εκατοντάδες άνθρωποι μέσα και κάνουν ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η δημοτική αστυνομία όσο η νομική νορμητήριο ανθρώπων δεν κάνει τίποτα άλλο. Το λέω εγώ. Πετάνε έρχεται μάξ στον κόσμο στις κλίσεις χωρίς να υπάρχουν πάρκινγκ και το μόνο μέλημα της δημοτικής αστυνομίας είναι να κόβει κλίσεις στα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Κάνετε τίποτε άλλο λάθος. Δεν κάνει. Κάνετε λάθος. Κοιτάξτε να μιλήσετε αυτή τη στιγμή για πράγματα που θίγουν την αξιοπρέπεια όλων μας και δυναμητίζουν τη ζωή της πόλης. Όπως είναι ότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι αυτή τη στιγμή άντρα όπου φυλάνε μολότοφ και όπλα. Αυτό πρέπει να το πούμε στους Αθηναίους. Πρέπει αυτό το έσχος να σταματήσει. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εμείς θα συνεχίσουμε την κουβέντα μας και με τους υπόλοιπους εδώ. Θα μπούμε και σε άλλα θέματα. Κυρίες και κύριοι, σε λίγο μαζί. Ένα από τα ωραιότερα συνθήματα που έχω δει γραμμένα είναι σε ένα πανό στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα. Δείτε το, είναι αυτό εδώ το πανό. Εμείς δεν κλέψαμε, δουλέψαμε. Είναι ένα πανό το οποίο έχουν αναρτήσει το Σωματείο Συνταξιούχων η Συσπήρωση. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι καθημερινά, οι συνταξιούχοι? Βρίσκονται έξω από τα κεντρικά γραφεία του ΙΚΑ και συγκεντρώνουν υπογραφές προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες και να κατασχεθούν τα χρήματα όσων έχουν μεταφέρει μεγάλα ποσά και μικρά
στο εξωτερικό χωρίς να δικαιολογούνται από τις φορολογικές τους δηλώσεις. Απλό δεν είναι? Απλό και με συνοπτικές διαδικασίες. Κύριε, προβλέπεται από τη φορολογική σου δήλωση το ποσό το οποίο έχεις βγάλει στο εξωτερικό? Όχι. Εδώ. Πάμε να τους γνωρίσουμε. Συνταξιούχοι είναι. Είναι μαζεμένοι έξω από τα κεντρικά του ΙΚΑ και μαζεύουν υπογραφές. Αυτή την ώρα, τώρα που μιλάμε. Λοιπόν, τον Γιώργη, καλή κίνηση. Μία συμβουλή στους συνταξιούχους. Την ιδέα να ελεγχθεί και να διασταυρωθεί ο κάθε λογαριασμός που έχει ο κάθε πολίτης σε τράπεζες με τη φορολογική δήλωση, την είχα εισηγηθεί από την αρχή της κρίσης. Διότι αναδρομικά μπορεί να παταχθεί μόνο η διαφθορά, η φοροδιαφυγή, και το λέω αυτό διότι γινόταν με φανερό τρόπο, επειδή κανένας δεν πίστευε ότι θα ελεγχθεί. Καραμπινάτη παρανομία. Επομένως, τους συμβουλεύω, επειδή για να προστατευθεί το ίδιο το πολιτικό σύστημα, οι παρέες τους δηλαδή, η πολιτική αποκλείεται να κάνουν κάτι τέτοιο. Δεν είναι το θέμα των χρημάτων που έφυγαν στο εξωτερικό. Δεν είναι η παραπλάνηση που μας λένε ότι θα απευθυνθούν στις ελβετικές αρχές, που δεν το κάνουν ούτε αυτό. Ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα έχει αυτή τη στιγμή όλες τις καταθέσεις να διασταυρωθούν και να φορολογηθεί. Δεν θα χρειαστεί να κατέβει εύκολο, ούτε ένα ευρώ. Απολύτως εύκολο. Όπως ελέγχεται ο ένας, ελέγχονται όλοι. Πάντως δεν το βάζουν, κάτω οι συνταξιούχοι. Την καλημέρα μας. Συνεχίστε. Ακούστε με. Θέλω να δείτε κάποια πλάνα. Βοηθήστε με να δούμε τα πλάνα. Ο κόσμος χειροκροτάει την ώρα που παίρνουν το πτώμα του αυτόχειρα από το Σύνταγμα. Υπάρχει μια συγκλονιστική μαρτυρία. Μια κυρία άκουσε τον αυτόχειρα, ο οποίος τελικά είναι γύρω στα 60, να λέει, να δούμε τα πλάνα παρακαλώ. Θάνο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, βοήθησέ με. Να λέει ότι δεν θέλω να αφήσω χρέη στα παιδιά μου. Είναι η στιγμή που τον επαίρνουν και ο κόσμος, αν γυρίσει λίγο πιο εκεί, πιο εδώ η εικόνα, θα δείτε ότι χειροκροτάει. Γιατί ακούστηκε και μεταδόθηκε σε αυτούς τους ανθρώπους η πληροφορία. Δεν το κάνουμε για να εκμεταλλευτούμε την απόφαση του αυτόχειρα, αλλά σαν είσαι στο φόρο τιμή σε έναν άνθρωπο ο οποίος δίνει τέλος στη ζωή του για να μην αφήσει χρέη στα παιδιά του. Γι' αυτό και το ξέσπασμα με χειροκροτήματα. Μου επιτρέπετε να πω ένας λόγος. Συγγνώμη, κύριε Αδρέα. Συγγνώμη. Λοιπόν, ένας λόγος παραπάνω, ότι θα πρέπει να ομονοήσουμε σαν λαός, σαν χώρα, να σκύψουμε πάνω στα προβλήματα και να προσπαθήσουμε, αν μπορέσουμε, να δώσουμε κάποια λύση, διότι αυτά, ας ελπίσουμε, θα είναι το τελευταίο θήμα το οποίο κρίνουμε σήμερα. Ας ελπίσουμε θα είναι το τελευταίο. Κύριε Παπαδάκη, με συγχωρείτε, λέει κάτι πολύ σοβαρό, με το οποίο θέλω να είναι η τελευταία μου τοποθέτηση, γιατί νομίζω κλείνουμε. Λέει ότι πρέπει να συνεννοηθούν οι πολιτικές δυνάμεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κρίσιμο πολιτικό διακύβευμα των εκλογών και της επόμενης μέρας των εκλογών. Και πολύ φοβούμαι ότι με αυτά που βλέπουν οι πολίτες. Αμέσως θα σας πω, κύριε Παπαδάκη. Πολύ φοβούμαι ότι με αυτά που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, έχουμε πια και ένα θέμα συνείδησης να είμαστε μέρος ενός πολιτικού συστήματος το οποίο καταθέτει τροπολογίες σοριδών την τελευταία στιγμή. Λοιπόν, και αυτό το πολιτικό σύστημα, θέλω να πω ότι δεν έχω καμία ψευδέστηση, κύριε Παπαδάκη, ότι θα αυτοκαθαρθεί. Δεν άρα έχει βάλει μυαλό όμως. Είναι στα χέρια των πολιτών. Κύριε Παπαδάκη, είναι στα χέρια των πολιτών. Καλός ή κακός, υπάρχει σταυρό προτίμησης που εγώ είμαι κατά, και η αλλαγή του εκλογικού νόμου έπρεπε να έχει γίνει και να γίνει την επομένη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει σταυρός προτίμησης. Πολύ φοβούμαι ότι τόσο καιρό σκίζουμε τα ρούχα μας για την ανανέωση και για την παρακμή του πολιτικού συστήματος. Πολύ φοβούμαι ότι δεν θα γίνει τίποτα την επόμενη μέρα. Όταν δεν ψηφίζουν, τους διαγράφουν. Όταν κάνουν τροπολογίες, δεν τους κάνουν το ίδιο. Εγώ σας το είπα. Να του πούνε ότι ξέρεις κάτι με τροπολογία αυτή με εκθέτηση. Παραβιάζεται ανοιχτές θύρες. Εγώ σας το είπα. Αλλά λέω ότι τώρα, επειδή έχουμε εκλογές, ένα μέρος της ευθύνης το έχουν οι πολίτες στα χέρια τους. Όπως είναι, κύριε Λιβαδά, το θέμα των τροπολογιών τέρα. Απαράδεκτο. Είναι η ώρα να υπάρξει ένα μέτωπο ευθύνης που υποστηρίζουν. Τις πιο κρατικίστικες αποφάσεις δυστυχώς τις έχει πάρει η Νέα Δημοκρατία. Αντί να αυτοκτονήσουν οι ηθήνοντες του πολιτικού συστήματος, μας απειλούν ότι θα γίνει μακελιό. Σας παρακαλώ να αυτοκτονήσουν για την καταστροφή που χρειάζεται. Η Δημοκρατία δεν έχει. Σας παρακαλώ, κύριε Αδρέτα. Θα περίμενα να μην μας απειλούν με μακελιό αν θυγεί ο περιούσιος ηγέτης, ο οποίος μας εσφράγισε την καταστροφή. Σας παρακαλώ να μπείτε στην ευθύνη της δικαιοσύνης. Εγώ θέλω να κλείσω, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. Να είστε καλά και ψύχρεμοι. Καλημέρα, Ελλάδα.